τσακίζει κόκαλα η Κέτι Φίνου με την ανάρτηση που έκανε και στην οποία ζητά συγγνώμη από μερικά αγαπημένα της άτομα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι πια στην ζωή. Η ίδια ανέβασε και μια φωτογραφία που μας μάτωσε την καρδιά. Η Κέτι Φίνου έκανε μια ανάρτηση με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα και την απαγόρευση που έχει έρθει. Ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία βλέπω είμαι τις γυναίκες της οικογένειας που δυστυχώς δεν είναι πια στην ζωή. Η ίσια ζητά συγγνώμη που δεν κατάφερε να πάει να ανάψει ένα κερί ενώ λέει πως είναι μόνη. Έφυγαν όλες από την ζωή μου, Μανούλα, Θεία, η αδελφή μου Μέρη που με έχει αγκαλιά και το μικρό μου η Γιάννα. Και νιώθω τόσο μόνη, είμαι τόσο μόνη, και δεν είχα τη μικρή πολυτέλεια να πάω σε μια εκκλησία να τους ανάψω ένα κεράκι, συγγνώμη έγραψε στο post που ακολουθεί και που δεν είναι το μόνο που έχει κάνει την καρδιά μας να ματώσει. Από την φωτογραφία που μας μάτωσε την καρδιά σε μια άλλη ανάρτηση της Κάι της Φίνου που συγκλώνησε. Η Κέτι Φίνου μετά τον θάνατο των δύο πολύ αγαπημένων αδερφών της προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, αλλά το 2018 και το 2019 ήταν δύο από τις πιο άσχημες χρονιές και η ίδια θέλησε να μιλήσει γι' αυτό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Να κάνω απολογισμό 2019, πώς να τον κάνω αφού ήταν η συνέχεια του 2018. Πόσο άσχημα νιώθω που ο απολογισμός μου μόνο πόνο είχε, χρονιάρες μέρες, όλοι γράφετε κάτι όμορφο ή λιγότερο όμορφο και εγώ δεν έχω κάτι χαρούμενο να αναφερώ, εκτός από τη δική μου υγεία. Σε ένα χρόνο και ένα μήνα έχασα τα πάντα, ακόμα δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί για όσο η ζωή μου. Μέρη μου, Μαριό μου έφυγες τόσο ξαφνικά, τόσο γρήγορα, που ακόμη δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Από σένα κατάλαβα πως τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή, όμως υπήρχε η μικρή μας που γνωρίζαμε καλά πως η μάχη με τον καρκίνο ήταν άνηση. Η ελπίδα όμως πεθαίνει τελευταία και η κατάστασή της ήταν τόσο άσχημη που δεν άφηνε χρόνο να σε τρινίσουμε. Δεν άντεξε όμως έφυγε και αυτή, ήρθε να σε βρει τώρα είστε όλοι μαζί εκεί πάνω. Και εγώ, γιατί θέλησε η μοίρα να μείνω μόνη, πίστευα πως θα περνούσαμε τη ζωή μας ως τα βαθιά γεράματα, θα συζητούσαμε στα γεράματα και θα αναπολούσαμε τις χαζομάρες που κάναμε στα νιάτα μας. Αλλά σχέδια είχε η ζωή, 2018 και 2019 σας ευχαριστώ που είμαι όρθια, αρτιμελής, μεσόαστας φρένας. Ευχαριστώ για τον κόσμο που μου συμπαραστέκεται στις δύσκολες στιγμές μου, ευχαριστώ τους λίγους και καλούς φίλους που υπάρχουν στη ζωή μου. 2018 και 2019 ευχαριστώ που έχω σπίτι και μένω, που έχω αγάπη γύρω μου και δίπλα μου. 2018 και 2019 σε ευχαριστώ και για πολλά άλλα που μου πρόσφερες μέσα στον πόνο μου, όμως 2018 και 2019 σας παρακαλώ μην αφήσετε άλλον άνθρωπο να πονέσει να κλάψει για απώλεια δικού του προσώπου. 2020 έλα και άπαλυνε την ψυχή όσων πονούν, όσων δοκιμάζονται, 2020 περιμένουμε χαμόγελα, αγάπη, υγεία αλφα, ηρεμία, δύναμη, δημιουργικότητα, ευημερία. Καλή χρονιά φίλοι μου!